Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχω τη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον μεγαλύτερο αντιαιρετικό θεολόγο που πάνω από 60 χρόνια εργάζεται και κηρύττει το Λόγο του Θεού. Αναφέρομαι στον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Ο λόγος που τον παρακάλεσα να κάνουμε αυτή την συζήτηση είναι ότι τον τελευταίο καιρό διερχόμεθα μια γενικευμένη αποστασία και πάρα πολλοί προβατός και μηλίκοι δυστυχώς διαστρέφουν την αλήθεια και την παράδοση της Εκκλησίας. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι επειδή με τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο έχω κάνει και σε τηλεοπτικούς σταθμούς πάρα πολλές εκπομπές με θρησκευτικό περιεχόμενο και με αντιαιρετικό περιεχόμενο, με τιμά ιδιαίτερο σήμερα, γιατί τον θεωρώ ως Απόστολο Παύλο του αιώνα μας. Και δεν είναι υπερβολή ούτε φιλοφρόνηση στο πρόσωπό του. Εάν κάποιος ανατρέξει, θα δει ότι ελάχιστοι είναι οι θεολόγοι και χρονικά αλλά και ουσιαστικά που έχουν επιδοθεί σε ένα τόσο μεγάλο αντιαιρετικό έργο. Θα ήθελα λοιπόν από βάθος ψυχής να τον ευχαριστήσω, γιατί τα φωτισμένα λόγια του θα είναι η απάντηση σε όλες αυτές τις σύγχρονες πλάνες και σε όλους αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν να λιώσουν την αλήθεια. Και μέσα από την εμπειρία του και τη διαδρομή του, νομίζω ότι ο λόγος του σήμερα, σε αυτά τα οποία θα απαντήσει, θα είναι καταλυτικός. Κύριε Σωτηρόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και πραγματικά είστε μια όαση σε έναν αιώνα συγχύσεως και αποστασίας. Διότι είναι λίγες, ελάχιστες θα έλεγα, οι φωνές που πραγματικά εκφράζουν το λόγο του Θεού, αλλά και την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Είναι δυστυχώς η εποχή της μεγάλης αποστασίας που προετοιμάζει πυρετοδός, θα έλεγα, το έδαφος για τον Αντίχριστο, τον μεγάλο Αντίχριστο. Και τώρα, λέει ο Απόστολος, Αντίχριστοι πολλοί έχουν έρθει. Στην εποχή μας πάρα πολλοί, όλοι άπιστοι και πολέμοι του Χριστιανισμού είναι Αντίχριστοι, αλλά αναμένεται και ο κατεξοχήν Αντίχριστος, ο οποίος θα πέσει πάνω στην ανθρωπότητα και θα συνθλίψει την ανθρωπότητα και θα είναι άξιον και δίκαιον, διότι η ανθρωπότητα δεν θέλησε να κυβερνηθεί από τον Χριστό με το Ευαγγέλιο της αγάπης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης και όλων των καλών. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η αγάπη σας υπερβάλλει. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Πείτε, είπετε ότι μοιάζω με τον Απόστολο Παύλο. Είστε, στην αιώνα μας. Ούτε το εν μεριωστό του Παύλου δεν είμαι, αλλά τα λόγια του Παύλου κηρύττουν. Το επαναλαμβάνω. Τα λόγια του Παύλου κηρύττουν και γενικότερα των Αποστόλων, των Προφητών, των Πατέρων της Εκκλησίας, τα λόγια του Θεού. Ή αν θα έλεγατε κάμω λόγια, θα έλεγα ανοησίες, όπως λένε οι αιρετικοί, οι άπιστοι, οι άθεοι. Τα λόγια του Θεού είναι σπουδαία για τους καλοπροαιρέτους ανθρώπους, δημιουργούν χαρά και αγαλίαση και φροσύγη μέσα στις ψυχές τους. Λοιπόν, και θέλω να εκφράσω και ιδιαίτερως τη χαρά μου, διότι έχουμε συνεργαστεί μαζί σας. Σας θεωρώ ένα θαύμα του Θεού, διότι ο Θεός σας απέσπασε μέσα από ένα σκοτεινό κόσμο και επί δεκαετίες τώρα λατρεύετε το Θεό και ομολογείτε το Θεό. Να εκφράσω και την ευχή αυτή η εκπομπή που θα γίνει να βοηθήσει ψυχές να απαλλαγούν από πλάνες και να λατρεύσουν τον Κύριο εν αληθεία και με όλη την καρδιά τους. Κύριε Σωτηρόπουλε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση πριν αρχίσω και προσδιορίζω ένα-ένα τα θέματα που θα σας θέσω. Τι είναι αίρεση, για να μπορέσουμε να δώσουμε να καταλάβει και κάποιος γιατί κάποιος είναι αιρετικός και κυρίως πώς προσδιορίζουμε την αίρεση και τον κάθε αιρεσιάρχη. Η αίρεση, ελληνική λέξη, από το ρήμα «ερέωμε, ερούμε», με την έννοια εδώ του «εκλέγω, προτιμώ», γιατί έχει και άλλες έννοιες το ρήμα, σημαίνει εκλογή προτίμησης τα ζητήματα της πίστεως.
Το να μην θέλει να παραδεχθεί δηλαδή κανείς όλα όσα γράφει η Γραφή, όσα είναι η ιερή παράδοση της Εκκλησίας για μέσω των αιώνων, αλλά να έχει δικές του προτιμήσεις και επιλογές και να λέει αυτό εγώ πιστεύω, έτσι το αντιλαμβάνομαι, αυτό ακολουθώ. Λοιπόν, είναι αίρεση με άλλα λόγια η πλάνη, η διαστροφή της αληθείας, το να διαστρέφει κανείς την αλήθεια. Είναι το μεγαλύτερο κακό, κύριε Κουτρουμπέλη, εάν κανείς αμαρτάνει, πορνεύει, μοιχεύει, σκοτώνει, κάνει πολύ μεγάλα αμαρτήματα, αλλά εάν διαστρέφει το Λόγο του Θεού, εάν είναι αιρετικός, αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο αμάρτημα. Πολύ μεγαλύτερο αμάρτημα. Ο αιρετικός θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Είναι σαν να κυκλοφορεί ένα υπεροκιάνιο στον ωκεανό και βγαίνει ένας και πέφτει μέσα στον ωκεανό και τον τρώνε οι καρχαρίες. Όλοι οι αμαρτωλοί, εφόσον παραμένουν στην Εκκλησία, έχουν τη δυνατότητα της σωτηρίας, θα στενάξουν, θα πάνε να εξομολογηθούν, θα σωθούν. Εφόσον παραμένει στην αίρεση, είναι εκτός Εκκλησίας, εκτός χάριτος, εκτός σωτηρίας. Ποια πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή, στο θρησκευτικό χώρο, είναι η αίρεση. Είναι αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό, όπως το αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, κύριε Κουτρουμπέλη, να μιλήσουμε πολύ απλά, να μας καταλάβουν όλοι οι αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές και οι πιο απλοϊκοί άνθρωποι. Η Γραφή δεν είναι μόνο για τους επιστήμονες, τους σοφούς, τους μορφωμένους που λέμε, είναι και για τον τελευταίο απλό άνθρωπο. Ο αιρετικός είναι ο χειρότερος όλων των ανθρώπων, ο ασεβής. Γιατί? Με την αίρεση είναι σαν να λέει στο Θεό, «Θεέ, αυτό που λες εδώ στην Αγία Γραφή, δεν το παραδέχομαι, δεν είναι σωστό. Εγώ σκέπτομαι σωστά, εσύ Θεέ δεν σκέπτεσαι σωστά». Άρα τα αίτια που κάποιοι άνθρωποι καταφέρουν, μάλιστα. Εδώ πέφτεις έξω, αλλά σε εκείνο το άλλο το χωρίο ψεύδεσαι. Δεν είναι όπως το λες, είναι όπως το λέω εγώ. Είναι η μεγίστη αφθάδεια και θρασίτης και η ταμότης απέναντι του Θεού η αίρεση. Μάλιστα. Άρα τα αίτια που οι άνθρωποι καταφεύγουν σε αίρεσεις και δεν προσφεύγουν με ταπείνωση στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Εκκλησία, ποια είναι? Είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι άνοια. Ο εγωισμός τρώει το μυαλό του ανθρώπου, το διαστρέφει και ο άνθρωπος δεν ισορροπεί. Και είναι και μεγάλα αμαρτήματα, μεγάλες ασέβειες που δεν είχε ο άνθρωπος την ταπείνωση να πάει να πέσει στα πόδια ενός πνευματικού πατρός όπως όρισε ο Χριστός και να εξομολογηθεί τα αμαρτήματά του και τα έσχη του και τα εγκλήματά του. Λοιπόν, γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις, λοιπόν, να μπαίνει μέσα ενέργεια πλάνης, όπως λέει ο Παύλος, και πνεύμα πλάνης, σατανάς μέσα στον άνθρωπο, όπως μπήκε μέσα στον Ιούδα. Μάλιστα. Και σε τόσους άλλους. Να ρωτήσω, γιατί και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, η Ορθοδοξία είναι θρησκεία ή είναι μια θεραπεία που θεραπεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα, όπως έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης? Λοιπόν, εδώ έχω γράψει σχετικώς. Μάλιστα. Δεν συμπαθώ αυτούς που λένε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, το λέει και η Αγία Γραφή, αλλά είναι η μόνη αληθινή θρησκεία. Η μόνη αληθινή θρησκεία, η οποία έχει τεκμήρια αποδείξεις της αληθείας της. Μάλιστα. Και να περάσουμε λίγο σε ένα εξίσου σημαντικό θέμα που το τελευταίο καιρό, θα έλεγα την τελευταία δεκαετία, έχει ανέβει πολύ ψηλά
και γίνεται, θα έλεγα, μεγίστη εκμετάλλευση από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να λιώσουν την αλήθεια. Τι είναι τα απόκριφα ή αλλιώς ψευδεπίγραφα βιβλία? Είναι βιβλία τα οποία έγραψαν ασεβείς άνθρωποι, κατά κανόνα, ας πούμε, ασεβείς, αν υπάρχει και καμιά εξαίρεση, λοιπόν, για να υποστηρίξουν οι δικές τους ιδέες, και έβαλαν ονόματα Αγίων ανθρώπων, Αποστόλων, για να μπορούν να διαδώσουν έτσι τις ιδέες τους. Η Εκκλησία, η οποία κατά το Ευαγγέλιο, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η κολόνα και οι βάσεις πάνω στην οποία στηρίζεται η αλήθεια. Η Εκκλησία, λοιπόν, η οποία είναι αλάθητος στα ζητήματα της πίστεως, η συγκίνηση, με άλλα λόγια, του ευσεβούς κλήρους και λαού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Λοιπόν, η Εκκλησία δέχεται την αλήθεια και κάθισε και ξεχώρισε τα γνήσια βιβλία από τα ψευδεπίγραφα βιβλία. Άρα τα από τα βιβλία που είχαν και ονόματα Αποστόλων και δεν ήταν αποστολικά. Τα ξεχώρισε και είπε, αυτά είναι τα θεόπνευστα, τα αποστολικά, τα σωστά βιβλία, τα τέσσερα Ευαγγέλια, η πράξη των Αποστόλων, οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, οι 7 καθολικές και οι Αποκάλυψεις. Αυτά είναι τα θεόπνευστα βιβλία. Τα άλλα απορρίπτονται. Μπορεί μερικά από τα άλλα να έχουν και μερικά ψήγματα αληθιών. Για να επικρατήσει το ψεύδος, συμμαχεί και με την αλήθεια. Έτσι, έχετε δηλαδή δίκιο. 99 αλήθειες, λέει ο διάβολος, για να σε πιάσει στη Λία και στην Κέρια. Τι έλεγε το δαιμόνιο και στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όπως αναφέρουν οι πράξεις. Έκανε αρίστη σύσταση των Αποστόλων. Και έλεγε, αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού, ήρθαν εδώ να κηρύξουν σωτηρία. Σωστά τα έλεγε. Αλλά τα έλεγε για να τους πλανήσει, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, για να πει ο διάβολος μετά τα δικά του. Να ρωτήσω, άρα λοιπόν τα απόκριφα βιβλία δεν είναι αξιοπιστές πηγές εξαγωγής συμπερασμάτων, γιατί είναι και υπόπτου προέλευσης, έτσι. Οι απόκριφοι άνθρωποι, οι σκοτεινοί άνθρωποι, τα συμπαθούν τα απόκριφα. Μάλιστα. Εγώ έχω διαβάσει και απόκριφα, λοιπόν, δεν είναι σοβαρά βιβλία. Τα σοβαρά βιβλία είναι τα περιεχόμενα στον κανόνα της Αγίας Γραφής. Τα βιβλία της Παλαιάς και τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και άνθρωποι που ξέρουν γράμματα, ακόμη και άπιστοι και άθεοι μεγάλοι, πατριάρχες της απιστίας και της αθείας, συμφωνούν και ομολογούν κάτω από την πίεση της δυνάμεως της αληθείας της Γραφής, ότι η Γραφή είναι ασύγκριτη, ιδίως στο Ευαγγέλιο, ασύγκριτη, άφταστη, αθάνατη, αιώνια. Ένας από τους μεγάλους είπε ότι όσο και αν προοδεύσουν οι επιστήμες μας, το φεγγοβόλο ύψος του Ευαγγελίου δεν θα το φτάσουμε ποτέ. Μάλιστα. Εγώ, σαν φιλόλογος, έχω διαβάσει και άλλα βιβλία, φιλοσοφικά, ηθικολογικά, θεολογικά των διαφόρων θρησκειών, έξω από τον χριστιανισμό και έξω από την Αγία Γραφή. Λοιπόν, δεν υπάρχει σύγκριση με το Ευαγγέλιο, με τη Γραφή γενικότερα. Απέχουν ως ουρανός από τη γη τα βιβλία, τον κόσμο. Ήσταν και αριστούχος, λοιπόν, στη φιλολογία. Δεν έχει σημασία. Δεν πάει κανείς στον παράδεισο αν είναι αριστούχος, αν είναι θεολόγος, αν είναι φιλόλογος. Πηγαίνει αν πιστεύει σωστά, αν προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού, αν μετανοεί για τις αποτυχίες του και αν φύγει από αυτόν τον κόσμο εν πίστη και μετανοία. Τότε σώζεται. Μάλιστα. Η Παλαιά Διαθήκη, κύριε Σωτηρόπουλε, είναι βιβλίο των Εβραίων. Οι συγγραφείς της Εβραίοι είναι. Και γιατί δηλαδή, επειδή είναι βιβλίο των Εβραίων, πρέπει να την απορρίψουμε?
Εμείς καυχόμεθα οι Έλληνες για τον Πλάτωνα, λοιπόν, για τον Αριστοτέλη, για τον Θουκυδίδη και για τόσους άλλους συγγραφείς. Λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορούν οι Εβραίοι να πούνε δεν είναι τίποτα αυτοί οι Έλληνες σοφοί. Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι οι προφήτες και οι Απόστολοι που ήταν Εβραίοι δεν είναι τίποτα αφού δεν ήταν Έλληνες. Λάθος. Οι προφήτες και οι Απόστολοι είναι άνδρες θεόπνευστοι. Μιλούν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν στα ζητήματα της αληθείας, της πίστεως, ούτε ένα το παραμικρό λάθος. Άρα, αυτό θα πει θεόπνευστη. Είναι ουρανομίκης μορφές. Άρα το αντισημιτικό πνεύμα που προβάλλουν κάποτε εκ του πονηρού για να του ταυτίσουν... Γιατί ένα... και ο Χριστός ως άνθρωπος προέρχεται από τους Εβραίους. Πώς αρχίζει η Καινή Διαθήκη? Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ. Βιβλίο της ιστορίας του Ιησού Χριστού που είναι απόγονος του Δαβίδ ως άνθρωπος, ο οποίος Δαβίδ είναι απόγονος του Αβραάμ. Και πρόδειλον, λέει προς Εβραίους επιστολή, ότι εξιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος. Ο Κύριος, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο μεγάλος, ο νοητός, ανέτειλε από τη φυλή του Ιούδα. Αλλά ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, λοιπόν, είναι και Θεός. Και σαν Θεός είναι Θεός όλων των ανθρώπων. Επί πάντων Θεός ο ευλογητός της ώρας, λέει ο Παύλος. Ο μόνος αληθινός Θεός, λέγει ο Ιωάννης. Όλη η Θεία Ουσία, όπως είναι και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία πρόσωπα, μία ουσία, μία θεότητα, ένας Θεός. Το μυστήριο των μυστηρίων. Μάλιστα. Που υπάρχει... Ναι. Όχι, όχι, να μην σας διακόψω, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Οι άλλες θρησκείες, που τώρα μερικοί οικουμενιστές λεγόμενοι, πανθρησκειακοί, που πάνε σε πανθρησκειακές συναντήσεις και συμπροσεύχονται με τους αλλοθρήσκους, δεν έχω καταλάβει ότι μόνο στο χριστιανισμό είναι ο Τριαδικός Θεός. Θα σας ρωτήσω και στη συνέχεια στη συζήτησή μας για τον οικουμενισμό και για την θεωρία των κλάδων και για το θρησκευτικό συγκριτισμό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και θα ήθελα την προσωπική σας άποψη σε σχέση με όλες αυτές τις εξελίξεις που δυστυχώς διασπούν και την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά εκτρέπουν πλέον από την αλήθεια το ορθόδοξο χριστοπώνυμο πλήρωμα. Εγώ, πρωτού μεταβείτε σε αυτό το θέμα, επειδή θίξα το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, και πρέπει να αναφέρω χωρία που δείχνουν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη, όπως είναι και η Καινή Διαθήκη. Έχω σχετικές ερωτήσεις, θα σας ρωτήσω. Βεβαίως. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Την ερμηνεία των Εβραίων Ραβίνων πάνω στο μασορετικό κείμενο, τη θεωρείτε αξιόπιστη? Αξιόπιστο θεωρώ το κείμενο. Μάλιστα. Και πλέον σεβαστή μετάφραση, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία είναι η αρχαιότερη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου, και η σεβαστότερη. Είναι η μετάφραση που χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Τον Εβδομήκοντα. Ναι, τον Εβδομήκοντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι η μόνη έκδοση Παλαιάς Διαθήκης που δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία ως έγκυρη. Δηλαδή τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι σημαντικό, ναι, αυτό να το οριοθετήσουμε. Δέχεται το κείμενο. Λοιπόν, το κείμενο είναι θεόπνευστο και δέχεται και τη μετάφραση. Σας ρώτησα. Η μετάφραση, οι μεταφράσεις φυσικά δεν είναι θεόπνευστες. Το κείμενο είναι θεόπνευστο. Αλλά η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η πλέον σεβαστή μετάφραση. Από αυτή γίνονται πολλές παραθέσεις στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός, θα έλεγα, προνόησε ώστε η μετάφραση των Εβδομήκοντα να είναι η καλύτερη μετάφραση, διότι προγνώριζε ο Κύριος ότι θα είναι εν χρήση της Εκκλησίας. Και να πάω πιο έτσι προσδιορισμένα σε κάποια θέματα. Τον τελευταίο καιρό, την τελευταία δεκαετία, αλλά ως επί το πλείστον επί των ημερών μας,
Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πέραν ότι αλλοιώνουν και χαλκεύουν την αλήθεια, προσπαθούν με ψευτοεπιχειρήματα να πείσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, επειδή κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, έχουν μεγάλη επιρροή. Και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά, έχετε πάνω από 60 χρόνια αντιρατικό αγώνα, όπως είπα στην εισαγωγή μου, ξέρετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, είτε από αδιαφορία, είτε από τις μέρημνες που έχουν, δεν μελετούν το Λόγο του Θεού. Άρα είναι πολύ εύκολο... Ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Μάλιστα. Να πω κάτι σε αυτό το παρακαλώ, σημείο. Παρακαλώ, βεβαίως. Όποιος δεν έχει τη διάθεση να ακούσει το Λόγο του Θεού, αυτός διαπράττει αμαρτία που την ημέρα της κρίσεως θα τιμωρηθεί αυστηρότερα από ποια αμαρτία νομίζετε. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Από την συχαμερότερη αμαρτία, το σοδομητισμό. Μάλιστα. Εάν λέει πιστός Αποστόλος, ο Χριστός πάτε σε μια πόλη και δεν δεχθούν το Ευαγγέλιο, να ξέρετε ότι εν τη ημέρα της κρίσεως ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρων ή την πόλη εκείνη. Ο Θεός θα ανεχθεί περισσότερο τα Σόδομα και τα Γόμορα από την πόλη που δεν δέχτηκε το Ευαγγέλιο. Τώρα μην δέχει το Ευαγγέλιο, δάσκαλο τα καλά. Δεν υπάρχει τίποτε κακό μες στο Ευαγγέλιο. Όπως λέει κάπου ο Παύλος, όσα εστίν αληθή, όσα δίκαια, όσα σεμνά, όσα αγνά, όσα έφημα ή της αρετή ή της έπαινος, αυτά είναι δράση του Ευαγγέλιο. Εγώ προκαλώ πολλές φορές τους απίτους αθέους και τους λέω, μπορείτε να βρείτε ένα τρωτό σημείο μέσα στο Ευαγγέλιο, ένα μόνο. Στον Πλάτωνα θα βρούμε ψήγματα αληθείας, ψήγματα Χριστού, αλλά θα βρούμε και πολλές πλάνες. Στο Ευαγγέλιο μπορούμε να βρούμε ένα τρωτό σημείο. Ένα σημείο που να είναι επιζήμιο για την ανθρωπότητα. Δεν βρίσκεται κανένα. Κανείς ποτέ δεν μου υπέδειξε ένα σημείο και να πούνε αυτό είναι τρωτό σημείο. Μάλιστα. Όταν κανείς δεν αγαπάει το καλό, την αλήθεια, τι να πω. Είναι άνθρωπος που δεν έχει σχέση με το Θεό. Ο οποίος είναι το άκρο αγαθόν. Ένας ρωτήσαμε κάποτε έναν επίσκοπο, ο οποίος τώρα είναι στην αιωνιότητα, τον αείμνηστο πατέρα Αυγουστίνο, επίσκοπο Φλουρίνης, τον καλύτερο επίσκοπο της εποχής μας, που δεν έζησε στη ζωή του ούτε μια μέρα με σκοπιμότητα και δεν φοβήθηκε ποτέ κανένα εχθρό και δεν υπελόγησε ποτέ τη ζωή του. Του λέγαμε, εμείς οι θεολόγοι, σ' αδελφό της Σταυρός, τι θα γίνει, Πάτερ Αυγουστίνε, με τον κόσμο. Τι είπε. Εξεπόψω σωτηρίας εννοούμε. Εγώ νομίζω, είπε, ότι ο Θεός θα εξαντλήσει όλα τα όρια της επιοικίας Του να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Εκείνοι που σίγουρα, σιγουρότατα, να εκφραστώ με υπερθετικό, θα πάνε στην κόλαση, είναι αυτοί που τους αρέσει το κακό και φρένονται όταν γίνεται και όταν κάνουν το κακό. Αυτοί είναι διαβολάνθρωποι. Αυτοί και να τους βάζει στον παράδεισο δεν ευχαριστιώνται. Είναι η προαίρεση δηλαδή. Όταν μας είπε αυτά πρόσθεσα κι εγώ κάτι. Όχι μόνο δεν ευχαριστιώνται, λέει ο Πάτερ Αυγουστίνα, αν δεν τους διαβολάνθρωπους τους βάλουμε στον τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο, θα χαλάσουν και τον παράδεισο. Μάλιστα. Έρχομαι λοιπόν να συγκεκριμενοποιήσω την επόμενη ερώτησή μου, αναφερόμενος και σε κάποια πρόσωπα τα οποία δυστυχώς στρεβλώνουν την αλήθεια, όχι απλώς την παραποιούν, αλλά κηρύττουν εμφανώς αιρέσεις και πλάνες σε σχέση όχι με τη δική μου άποψη, αλλά σε σχέση με τις θέσεις της Εκκλησίας. Και επειδή θεσμικά η δική σας άποψη, αλλά και χρονικά έχει μια εγκυρότητα από ότι ενός απλού θρησκευόμενου ανθρώπου, θέλω λοιπόν και με διάκριση, αλλά και με πάρα πολύ αλήθεια, να μιλήσουμε για αυτές τις αιρετικές απόψεις, όχι θέλοντας να προσβάλλουμε τον αιρετικό,
αλλά να προσβάλλουμε τις αιρέσεις. Μάλιστα. Ο γιατρός δεν μισεί τον άρρωστο, τον συμπαθεί τον άρρωστο και θέλει να τον θεραπεύσει και του δίνει φάρμακα που μπορεί να είναι και πικρά. Λοιπόν, δεν μισεί ο γιατρός τον άρρωστο, μισεί όμως την αρρώστια, μισεί τον καρκίνο, μισεί τις άλλες αρρώστιες, αυτές πολεμάει. Και εμείς πολεμούμε τις πλάνες, τις αιρέσεις. Δεν πολεμούμε τους πελανεμένους αιρετικούς, άνθρωποι είναι, και θέλουμε την επιστροφή τους, του είπα στην αρχή. Θέλουμε την επιστροφή τους. Εγώ έχω κάνει αναρρύθμιτες συζητήσεις με αιρετικούς και με τους πολύ ακραίους αιρετικούς, τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Και με τη βοήθεια του Θεού επεστράφησαν αρκετές δεκάδες αιρετικών και πολύ περισσότερες στηρίχτηκαν στην πίστη, διότι τους μιλάω με αγάπη. Πολεμώ τις αιρέσεις με σφοδρότητα, αλλά τους ιδίους τους αγαπώ και μυστικά προσεύχομαι για αυτούς. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ένα άλλο θέμα, ξέρετε που είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι εκ του πονηρίου εγώ να εκμεταλλεύομαι την αγάπη σας και τη φιλία που έχουμε και να διαστρέφω τις πραγματικές σας θέσεις, εκμεταλλεύομαι σε αυτή τη γνωριμία και να λέω το είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και αναφέρουμε στον κύριο Δημοσθένη Γιακόπουλο, πέραν των θέσεων, εκμεταλλεύεται... Μιλάει στις τηλεοράσεις και προβάλλει βιβλία και έχει γράψει περίπου 40 βιβλία, πολλά βιβλία. Και είχα και μια επικοινωνία, του είπα τις αντιρρήσεις μου για τις θέσεις που εκφράζει μέσα από τα δημοσιεύματα. Και εγώ είχα επικοινωνία και το είπα τις αντιρρήσεις μου. Βεβαίως. Και μου είπε ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί και μάλιστα σε κάποιο τηλεοπτικό διάλογο ή σε μια συνέντευξη. Γιατί δεν μπορεί να παρευρεθεί? Γιατί δεσμεύεται από κάποιο συμβόλαιο με την εκδοτική εταιρεία. Εγώ σέβομαι ότι βεβαίως μπορεί να δεσμεύεται. Όμως, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν μπορεί κανείς να με δεσμεύσει να παρουσιαστώ δημοσία και να εκθέσω τις απόψεις μου, να συζητήσω τις απόψεις μου. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι καλή θέληση, δεν είναι ελεύθερη έκαβραση της γνώμης, δεν είναι πολιτισμός. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ακόμα. Εγώ σέβομαι το πολεμάτο, αλλά επί της ουσίας και εγώ το είπα, επειδή τηλεφωνηθήκαμε και είδα ότι έχει πάρα πολλές πλάνες, το είπα, λέω, να κάνουμε μία συνάντηση, θα σας μιλήσω, λέω, με αγάπη. Δεν θα σας εξουθενώσω. Λοιπόν, να βρούμε την αλήθεια. Λοιπόν, δεν δέχτηκε, μου είπε το ίδιο, ότι η εταιρεία, λέει, το απαγορεύει να γίνει ένας δημόσιος διάλογος. Ο ίδιος όμως βλέπω, μιλάει από διάφορα κανάλια, συνεχώς. Το χειρότερο, ξέρετε, που... Εγώ έκανα τη σκέψη ότι τον φοβείται το διάλογο. Εκείνο που όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν το ότι θα μπούμε στην ουσία του τι διακηρύττει... Ο κύριος Γιακόπουλος. Ναι, ο κύριος Γιακόπουλος, είναι ότι πολλές φορές προβάλλει ότι έχει και την ευχή του πατέρα Σάβα Αχιλλέως και ξέρετε αυτό νομιμοποιεί, αν μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, τα λεγόμενά του. Και επειδή ακριβώς αυτό ως προμετωπίδα το χρησιμοποιεί, ένας λόγος ακόμα πιο σημαντικός για να απαντήσουμε συνολικότερα αν αυτός ο άνθρωπος εκφράζει την αλήθεια ή εκφράζει απόψεις που είναι αντίθετες με αυτά τα οποία εκφράζει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Ακούστε, συνδέομαι με τον πατέρα Σάββα τον Αχιλλέως τον Κύπριο. Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, διακινδύνευσε τη ζωή του για την πατρίδα και για τη θρησκεία, για την πίστη. Λοιπόν, έχει υπηρετήσει και στο εξωτερικό ως κληρικός και πολλά χρόνια στην Αθήνα, στον Άγιο Γεώργιο Καρέα και πολλοί ασθενείς και δαιμονισμένοι πήγαιναν εκεί και ζητούσαν την ευχή του και την προσευχή του και είδα με τα μάτια μου να κάνει θαύματα, να απαλλάσσει από δαιμόνια τρομερά δαιμονισμένους ανθρώπους και να θεραπεύει και ανθρώπους που έπασχαν από σοβαρές και ανίατες ασθένειες. Το επαναλαμβάνω αυτό και το τονίζω. Είναι ένας άνθρωπος πίστεως, Άγιος Θαυματουργός. Το έχει δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα. Διαπίστωσα με τα μάτια μου, από προσωπική αντίληψη του χαρισμάτου. Αλλά τώρα είναι ένας γέρος άνθρωπος,
με προβλήματα υγείας λόγω γύρατος και δεν μπορεί να διαβάσει. Αν διάβαζε όλα τα βιβλία αυτά, τι όλα, ένα να διάβαζε το πρώτο του πατρός, του κυρίου Λιακόπουλου, ο πάτερ Σάββας, θα έφρυτε. Ο κύριος Λιακόπουλος όμως έχει ένα τρόπο, δεν είναι αμαρτία να τον χαρακτηρίσω, υποκριτικό. Και έχει πείσει τον πατέρα Σάββα ότι είναι και ομολογητής ακόμη της πίστεως, αυτός που έχει αναρρύθμιτες πλάνες και αιρέσεις, λοιπόν, βλασφημίες κατά της αληθείας. Λοιπόν, είπα για τις αιρέσεις θα εκφράζομαι αυστηρά. Για τον πρόσωπό του εύχομαι τη μετανιά του. Λοιπόν, τον έχει πείσει ότι είναι καλός, ότι δεν έχει τίποτε πλάνες και αν έχει μία έστω πλάνη να τη συγχωρήσουμε και λοιπά. Λοιπόν, δεν έχει μία, δυστυχώς έχει πολλές. Του είπα και τον πήρε επικοινώνησε με τον κύριο Λιακόπουλο και του είπε ο πατήρ Σάββας, λέει, μίλησα με τον κύριο Σωτρόπουλο, ο οποίος λέει ότι έχεις πολλές πλάνες στα βιβλία, σε παρακαλώ. Ο Σωτρόπουλος είναι ένας θεολόγος ειδικό στα θέματα των αιρέσεων, αυτόν να ακούσεις. Τώρα, μετά και από εγώ αυτό του είπα, λοιπόν, αφού σου είπα αυτό, να κάνουμε μια συζήτηση. Λοιπόν, δεν δέχεται συζήτηση. Αυτό είναι το ελάχιστο. Για να τον λέει, ποιοι θεολόγοι και ποιοι άγιοι. Εδώ πλέον είναι και αγιομάχος, πέρα το ότι δεν δέχεται και χριστολόγος. Γιατί ο ίδιος είναι ειδικός, είναι θεολόγος. Αυτό και εκφράζεται για τόσο λεπτά θέματα θεολογικά. Πιστεύει, όπως τουλάχιστον ο ίδιος, ότι είναι αυθεντία και αγιοπνευματική και θεολογική αυθεντία, και πατερική. Αυθεντία είναι ο Θεός. Λοιπόν, εκεί οι δίδασκοι λέει ως αυθεντία να έχουν και ούχος οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και μετά τον Χριστό, αυθεντίες είναι οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι προφήτες, και οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, οι Απόστολοι. Και μετά αυθεντία είναι οι πατέρες, όχι ως άτομα, ως σύνολο, όταν συνέρχονται στην Συνόδος, και η συνείδηση της Εκκλησίας, του πιστού λαού, εγκρίνει τις αποφάσεις τους. Μάλιστα. Υπ' αυτή την έννοια, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όχι ένα άτομο. Ένα άτομο μπορεί να πλανηθεί. Γιατί πολεμάμε τον Πάπα? Διότι ένα άτομο, αυτός διεκδικεί το αλάθητο. Λάθος. Το αλάθητο δεν μπορεί να το διεκδικήσει κανείς. Μόνο η Εκκλησία είναι απλανής ως σύνολο, διότι έχει το Άγιο Πνεύμα, όπως είπε ο Χριστός, και την οδηγεί την Εκκλησία, τους πιστούς στην Εκκλησία, εισπάσαν την αλήθεια. Τι θα πει εισπάσαν? Σ' ολόκληρη την αλήθεια. Δεν μπορεί η Εκκλησία εν μέρη να αληθεύει και εν μέρη να πλανάται σε θέματα πίστεως, επαναλαμβάνω. Η Εκκλησία λέει τα σωστά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Προκαλώ πάλι και πολλές φορές τους αιρετικούς και τους λέω να αναφέρουν μία έστω εκτροπή της Ορθοδοξίας που πιστεύουμε ότι είναι η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να βρουν μία έστω εκτροπή της Ορθοδοξίας από την πίστη της αρχαίας Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Μια έστω μικρή δογματική πλάνη, δογματική σε θέματα πίστης εννοώ. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν βρίσκω. Μάλιστα. Επειδή θέλω να προλάβω πολλά θέματα, να μου επιτρέψετε, γιατί υπάρχουν οι κέρες ερωτήσεις, να ξεκινήσω λοιπόν, για να μην μιλάμε μόνο αυθαίρετα. Ο κύριος Λιακόπουλος λοιπόν λέει ότι η μετάφραση των Εβδομήκοντα ήταν προϊόν συνωμοσίας για να αποκριβούν, λέει, και να λιωθούν ιστορικές αλήθειες που υπάρχουν στο μασορητικό. Βλακεία στο τετράγωνο. Βλακεία στο τετράγωνο. Πρώτον, η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει μόνο ιστορικά βιβλία, όπως και εμείς οι Έλληνες έχουμε ιστορικά βιβλία. Λοιπόν, έχει και βιβλία προφητικά, σοφιολογικά, ποιητικά, άφταστα ρεστοργήματα. Αλλά και όταν γράφει ιστορία,
ο συγγραφεύς της γραφής, γράφει με την έμπνευση του Θεού και για να διδαχθεί ο κόσμος. Η ιστορία διδάσκει. Τι παιδί γράφει για την ιστορία των Εβραίων? Ένας Έλληνας, Ξενοφόρ, ξέρω εγώ, Θουκυδίδης, θα γράφει για την ελληνική ιστορία. Τον κατηγορήσουμε? Γράφουν θεοπνεύστος από την αρχή μέχρι το τέλος. Και υπάρχουν αποδείξεις για τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Θέλετε να αναφέρω αποδείξεις? Εσείς όλοι κρίνετε, αν... Για τη θεοπνευστία της Γραφής. Πρωτό αναφέρω αποδείξεις, να πω ότι λέγει ένας από τους 10 μεγαλύτερα πνεύματα των αιώνων του κόσμου. Πατήρ της Εκκλησίας, διότι ήταν πρώτος σχίσματος, ο μεγαλύτερος πατήρ στη Δύση, ο Ιερός Αυγουστίνος. Τι έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος? Ότι η Καινή Διαθήκη κρύβεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη ανοίγεται, ερμηνεύεται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Είναι αλληλένδετα. Όπως είναι... Είναι σωστός και αυτό το οποίο μεταφέρουν πολλοί θεολόγοι, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι προτύπωση της Καινής. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Και γι' αυτό το είπα. Γιατί βλέπουμε και στην έρημο ότι η Σταύρωση του Χαλκινού, όχι η Σταύρωση του Κυρίου. Πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται, παρατίθεται στην Καινή Διαθήκη, και από τον Χριστό και από τους Αποστόλους. Και τι λέει, και έχουμε προφητείς στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίες εκπληρώθηκαν. Να πω μια καταπληκτική απορία που θα κάνει εντύπωση στους αγαπητούς τηλεθεατάς, Κροατάς και τηλεθεατάς. Στο Ζαχαρία, ένα από τους 12 προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, το 500 περίπου π.Χ. προφητεύεται ότι το τελευταίο και δυνατότερο πλήγμα, κτύπημα που θα δοθεί κατά της αντιθέω ανθρωπότητος που πολεμεί την Ιερουσαλήμ, εδώ η Ιερουσαλήμ θεωρείται τύπος της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού. Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο κτύπημα? Μιλάει ο προφήτης σε μια εποχή που πολεμούσαν οι άνθρωποι με ξύλα, με μαχαίρια, με πέτρες. Τι λέει? Το μεγαλύτερο κτύπημα θα είναι ένα όπλο που θα λιώνει ακαριέως το σώμα του ανθρώπου. Θα το λιώνει, λέει, έτι ισταμένο του ανθρώπου επί των ποδών αυτού. Άρα είναι σαν προφητεύει την πυρηνική και την ατομική ενέργεια. Προτρέχεις, θα ακούσει και άλλα χαρακτηριστικά. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα λιώνει αμέσως αυτό τη στιγμή τη σάγα, πρωτού προλάβει ο άνθρωπος να πέσει από τα πόδια του. Έτι ισταμένο του ανθρώπου επί των ποδών αυτού. 14ο κεφάλαιο του Ζαχαρία της Παλαιάς Διαθήκης. Τα μάτια θα λιώνουν και θα ρέουν μέσα από τις κόνιχες. Η γλώσσα θα λιώνει και θα ρέει μέσα από το στόμα. Οι ατομικοί επιστήμονες λένε ότι αυτά τα πράγματα που λέει ο Ζαχαρίας είναι χαρακτηριστικές συνέπειες όταν εκραγεί η ατομική βόμβα και το θερμικό κείμενο, το θερμικό κύμα απλωθεί, συμβαίνει αυτό. Ακραίως λιώνει το σώμα του ανθρώπου. Όπως το Ναγκασάκι που είχαμε την πρώτη, μάλιστα, ατομική πυρηνική. Χύνονται τα μάτια μέσα από τις κόνιχες, χύνεται το στόμα. Λοιπόν, ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, μιλώντας προφητικώς ένα ψαλμό, τι λέει? Σαφεστά την προφητεία για αυτό που συνέβη όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Τι λέει? Τρύπησαν οι εχθροί, τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Κουτρουμπέλη? Τρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Τι είδος θανάτου είναι αυτό που τρυπάει τα χέρια και τα πόδια? Δεν είναι η σταύρωση? Σαφεστάτη προφητεία. Και τα καρφιά, τα οποία βεβαίως ήταν το... Από μια άλλη, μια άλλη παράδοξη προφητεία της Παλαιάς πάλι Διαθήκης. Ήταν καιρός
αποστασίας του Ισραήλ από το Θεό και ο Θεός απεφάσισε να χτυπήσει τον Ισραήλ όχι από μίσος, από αγάπη παιδαγωγική, όπως ο πατέρας τραβάει το αυτί του παιδιού, του άτακτου. Και προτού επιφέρει τιμωρία στην Ιερουσαλήμ, έστειλε τον προφήτη να σφραγίσει, λέει, τα μέτωπα των εκλεκτών, οι οποίοι οδυνόταν, στέναζαν για τα κακά που συνέβαιναν στην Ιερουσαλήμ, γενικότερα στο έθνος του Ισραήλ, και να σφραγίσει τα μέτωπα για να σημαίνει αυτό ότι είναι άνθρωποι του Θεού που έχουν τη σφραγίδα του Θεού και θα τους προστατεύσει από την καταστροφή. Και με τι είπε να τους σφραγίσει? Με το γράμμα της αλφαβήτου της εβραϊκής, το ταφ. Περίεργο, γιατί με το ταφ και όχι με το αλφα ή με το βήτα ή με το γάμα ή με το δέλτα ή με το έψιλον. Με το ταφ, λέει, θα τους σφραγίσεις. Η Εζεκιήλ, θήτα κεφάλαιο, 4 στίχος. Γιατί είπε με το ταφ? Διότι το ταφ τότε στο αλφάβητο των Εβραίων είχε σχήμα σταυρού. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Είχε σχήμα σταυρού. Ο Χριστός απεφάνθη ρητός για τη θεοπνευσία της Γραφής. Όλοι ξέρουν τι είπε στην Επετουόρος ομιλία ο Χριστός. Τι είπε? Ένα γιώτα που είναι το πιο μικρό γράμμα, δεν είναι μόνο μικρό στην ελληνική αλφάβητο, και στα εβραϊκά είναι μικρό, μικρότερο στα εβραϊκά. Ένα γιώτα, λέει, ή μία κεραία, μια μικρή γραμμούλα, δεν μπορεί να παρέλθει από τον νόμο, δεν μπορεί να απαλληφθεί. Τελείωσε. Είπε επίσης. Πόσο μάλλον εκείνοι που πλέον αλλάζουν και τα νοήματα. Λοιπόν, είπε επίσης, όποιος μεταβάλλει, ακυρώσει, λύσει θα πει ακυρώσει, και την παραμικρή, την ελαχίστη εντολή, που σημαίνει ή εντολή ή διδασκαλία, έχει και την έννοια διδασκαλία η λέξη εντολή, από την Αγία Γραφή, και διδάξει έτσι χωρίς αυτή την ελαχίστη εντολή ή διδασκαλία, ελάχιστος κριθήσεται, κάνει και λογοπαίγνιο, όποιος απορρίψει, ακυρώσει την ελαχίστη διδασκαλία, ελάχιστος θα κληθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Άρα σημαίνει, έξω από τη Βασιλεία. Ακριβώς. Που σημαίνει θα είναι πολύ μικρός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μπει δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός του είπε. Ο νοήτο λοιπόν. Τι άλλο είπε ο Χριστός? Επικαλούμενος σε ένα λόγο από τον Ψαλμό 81, λοιπόν, ή μάλλον αφήσουμε να πάμε στους Αποστόλους. Όχι, να σταθούμε σε αυτό. Επικαλείται ένα λόγο από τον 81 Ψαλμό που λέει για τους ανθρώπους «Εμείς θεοί εστέ». Εγώ είπα, εγώ ο Θεός είπα, εσείς οι άνθρωποι είστε θεοί. Θεοί εννοεί κατά χάριν. Κατά φύση Θεός είναι ο Τριαδικός. Εμείς όμως, επειδή γίναμε κατ' εικόνα και ομοίους εν Θεού, είμαστε μικροί θεοί. Εγώ είπα, εσείς είστε θεοί. Και όταν αναφέρει αυτό το χωρίο ο Χριστός, λέει και αυτό το λόγο. Ούδη να τελειθεί η Γραφή. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η Γραφή όταν λέει αυτό το λόγο ότι οι άνθρωποι είναι θεοί. Ας φαίνεται υπερβολικός ο λόγος αυτός, θεοί εμείς οι άνθρωποι. Ναι, μικροί θεοί, θεοί κατά χάριν. Ουδή να τελειθεί είναι η Γραφή. Δεν μπορεί να ακυρωθεί η Γραφή. Αναφέρεστε δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ, που ήταν δεσπότης και κύριος, ναι, του βεβαίως. Παραδείσου. Βεβαίως. Και είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Μικροί θεοί. Επίσης, πάμε στον Απόστολο Πέτρο, τον κορυφαίο από τους 12. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος? Υποπνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Όταν κάποιοι δεν δέχονται τους Αγίους, είναι και αγιομάχοι, κύριε Σετρόπουλε. Θα το πούμε και αυτό. Μάλιστα.
από το Άγιο Πνεύμα, λέει, εμπνεόμενοι, Άγιοι του Θεού άνθρωποι, έγραψαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το επαναλαμβάνω το χωρίο. Υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Ελάλησαν, κήρυξαν και έγραψαν και τα βιβλία της Παλαιάς. Γιατί σας ρώτησα, γιατί ο κύριος Γιακώπης έκανε, λέει, όλα, λέει, προσκυνούν ανθρώπους. Δηλαδή ότι οι Άγιοι είναι... Να μου το πείτε, να πω ένα ακόμα χωρίο. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, είναι γνωστό το χωρίο αυτό, απορώ πως δεν το ξέρει ο κύριος Γιακόπουλος. Τι λέει ο Παύλος, για την Παλαιά Διαθήκη μιλάει. Και λέει, πάσα γραφή θεόπνευστος. Το πάσα σημαίνει όλοι. Όλη η γραφή, εννοεί την Παλαιά Διαθήκη, είναι θεόπνευστη, όλοι, όλοι. Δεν μπορεί να πει ένα μέρος, ξέρω εγώ, το ιστορικό δεν είναι θεόπνευστο. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Άρα όποιος δεν δέχεται τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής είναι θεομάχος. Ασφαλώς. Μάλιστα. Χριστομάχος, θεομάχος. Και αγιομάχος, όταν δεν δέχεται και τους Αγίους της Εκκλησίας. Για τους Αγίους, μάλιστα. Είπατε, έχω ακούσει και μάλλον. Ναι, λέει, λατρεύουν ανθρώπους, τι είναι οι άνθρωποι. Λέει ότι πώς μιλάμε και λέμε ο τάδι Λάγιος, ο τάδι Λάγιος. Η Αγία Γραφή η ίδια μιλάει για Αγίους. Και ήδη αυτό το χωρίο που ανέφερα. Άγιοι του Θεού άνθρωποι, λέει, εμπνεόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, εκήρυξαν. Μα διαμέσου Εκκλησίας και θεόπτες πατέρες έχουμε. Δεν είναι Άγιοι, γίνεστε ότι Άγιος είμαι εγώ. Να γίνομαι μικροί Άγιοι. Δεν λέει χωρίς αγιασμό, ουδείς όψετε τον Κύριο. Χωρίς αγιασμό κανείς δεν θα αξιωθεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Εδώ το τελευταίο Άγιο του αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο, εναγκάστηκαν και ορθολογιστές και επιστήμονες να αποδεχθούν την αγιότητα μετά τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν μετά την κοίμησή του. Να πω και εγώ κάτι προσωπικό για τον Άγιο Νεκτάριο που είναι νεότερος Άγιος. Όταν είχα πάει στο μοναστήρι του, ενώ ήμουν σε κανένα δωμάτιο εκεί του μοναστηριού, πολύ μακριά από το θέση που είναι το λείψανό του, το ιερό λείψανο, ήρθαν κύματα ευωδία, να σε πνίγει η ευωδία. Και θυμήθηκα αυτό που είπε ο Παύλος για τους Αποστόλους. Ευωδία Χριστού εσμέν. Γι' αυτό και τα λείψανα των Αγίων Ευωδιάζων. Ναι. Το δε λείψανο του Αγίου Ελισσαίου ανέστησε νεκρόν. Έπεσε έναν νεκρό στρατιώτες μέσα στον τάφο του, άγγιξε το λείψανο του Αγίου που ήταν μέσα στον τάφο και αναστήθηκε. Νεκρός ο Ελισσαίος, νεκρός κατά το σώμα φυσικά, αθάνατος κατά το πνεύμα, νεκρός ο Ελισσαίος ανέστησε νεκρόν. Να στακούνε όλοι αυτοί οι οποίοι ανέστησε βέβαια. Αφισβητούν. Και άλλο θαύμα Αναστάσεως έκανε όπως και ο προφήτης Ηλίας. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Η ιστορία που περιγράφεται στο απόκριφο βιβλίο του Ενόχ, όπου οι του Θεού ζευγάρωσαν με τις κόρες των ανθρώπων, ευσταθεί, γιατί το έχουν κατά κόρον εκμεταλλευτεί αυτό και στρεβλώσει για να δημιουργήσουν μια ολόκληρη παραφιλολογία πλέον, ότι οι υπηρέτες του Θεού συνήλθαν με τους ανθρώπους για το Ελοχήμ, λέω, και ούτω καθεξής και για τα νεφελήμ μετά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε που στοχεύει η ερώτηση. Πρώτα να αρχίσω από το... το βιβλίο του Ενόχ. Ελοχήμ και τα Νεφελήμ, έτσι. Τι θα πει Ελοχήμ? Είναι χιλιάδες φορές η λέξη Ελοχήμ μέσα στο εβραϊκό κείμενο. Το έχω πάρει μαζί μου το εβραϊκό κείμενο. Λοιπόν, είναι χιλιάδες φορές η λέξη Ελοχήμ μέσα στο εβραϊκό κείμενο. Ο κύριος Γιακόπουλος έχει μια θεωρία, πώς να τη χαρακτηρίσω, τρελή θεωρία. Πέρα για πέρα τρελή. Τρελή με 100 λάμπα. Τι λέει? Ότι η λέξη Ελοχήμ σημαίνει φωτισμένοι υπηρέτες του Θεού, άγγελοι με σώματα. Πού το βρήκε αυτό το πράγμα? Ελοχήμ στη γραφή μεταφράζεται στα ελληνικά Θεός. Του, από το αποκάλυψαν, λέει, κάποιοι ραβίνοι, ακούστε,
Ραβίνος. Υποτίθεται ότι ο κύριος Γιακόπουλος στην Καινή Διαθήκη πιστεύει, δεν τη θίγει την Καινή Διαθήκη. Εγώ λοιπόν κοίταξα χωρία της Καινής Διαθήκης παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη και το Ελοχήμ σε αυτά τα χωρία, ο Χριστός και οι Απόστολοι, το Ελοχήμ της Παλαιάς Διαθήκης, του Εβραϊκού Κειμένου, το μεταφράζουν Θεός, όχι άγγελοι με σώματα. Ούτε φωτήν υπηρέτε. Του Θεού. Μάλιστα. Θεός, χιλιάδες φορές είναι μέσα στη γραφή και μεταφράζεται Θεός. Ξέρετε γιατί. Και μάλιστα, το Ελοχήμ είναι πληθυντικό στη μορφή και λένε οι θεολόγοι ότι αποτελεί υπαινιγμό στην τριαδικότητα του Θεού. Όπως και ο πληθυντικός του ποιήσωμεν άνθρωπο. Λοιπόν, στη συνέχεια, μάλιστα. Καλά, ασφαλώς. Ξέρετε λοιπόν, γιατί όμως ισχυρίζονται αυτή την παραφιλολογία, συγγνώμη, και την στρέβλωση. Να αναφέρω. Για να στηρίξουν μετά ότι οι φωτεινοί υπηρέτες συνήλθαν με τους ανθρώπους. Και θα πάμε και βλέπετε, εκεί. Η μία στρέβλωση ακολουθεί την άλλη, κατ' επέκταση. Θα πάμε και εκεί. Όταν είπε ο Κύριος, εγώ είπα είστε θεοί, στο χωρίο που ανέφερα το Ψαλμό 81, το θεοί αυτό είναι Ελοχήμ στα εβραϊκά. Γι' αυτό κουβάλισα κοντά το εβραϊκό. Ας πάμε εδώ στην προς Εβραίους επιστολή. Μάλιστα. Πρέπει να τα κατοχυρώσουμε αυτά που λέμε γραφικά. Στην προς Εβραίους επιστολή παρατίθεται από τον Ψαλμό 44, ένα μεγαλειοδάστατο ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης, ένα χωρίο για τον Χριστό. Ο θρόνος, ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτως ή ράβδος της βασιλείας σου, η αγάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν. Να κάνουμε μια παρέκβαση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε αυτό που λέει για τον Χριστό η Γραφή, ότι αγάπησε την δικαιοσύνη και εμίσησε την ανομία. Οι πολιτικοί μας κατά κανόνα κάνουν το αντίθετο. Αγαπούν την αδικία και την ανομία. Λοιπόν, Θεέ λέει, ο θρόνος σου είναι αιώνιος, εις αιώνιος βασιλεύς, η ράβδος σου το σκύπτρο το βασιλικό σου είναι σκύπτρο δικαιοσύνης, αγαπάς την δικαιοσύνη και μισείς την ανομία, γι' αυτό ο Θεέ σε έχρισε ο Θεός σου, σε έκαμε Χριστόν. Ο Θεέ σε έχρισε ο Θεός σου. Πού είναι παράδοξος λόγος. Εδώ παρουσιάζεται ο Θεός να έχει Θεό. Φαίνεται τολμηρό και βλάσιμο. Ο Θεέ σε έχρισε ο Θεός σου. Ο Θεός έχει Θεό. Αυτό ήταν ένα ένιγμα στην Παλαιά Διαθήκη που κανείς δεν μπορούσε να το λύσει και άλλα ενίγματα πολλά υπάρχουν στη Γραφή γιατί είναι θεόπλευτε. Η λύση είναι το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι μόνο Θεός, όπως διακηρύσσεται εδώ, είναι και άνθρωπος και σαν άνθρωπο τον έχρισε ο Θεός. Τον έκανε Χριστό και τον έδωκε αποστολή για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τρεις φορές είναι εδώ η λέξη Θεός, στο εβραϊκό είναι και τις τρεις φορές Ελοχήμ. Το ξαναλέτε πάλι για να στείλουμε το μήνυμα. Λοιπόν, στον Ψαλμό 44 υπάρχει το χωρίον, ο θρόνος σου ο Θεέ είναι αιώνιος, έχει το σκύπτρο, είναι σκύπτρο δικαιοσύνης, αγαπάς τη δικαιοσύνη, μισείς την ανομία. Γι' αυτό ο Θεέ σε έχρισε ο Θεός ως άνθρωπον. Τον έχρισε λοιπόν και τον έκανε Χριστό, το έδωκε αποστολή για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τρεις φορές εδώ είναι η λέξη Θεός και τις τρεις φορές στο εβραϊκό κείμενο είναι Ελοχήμ. Ο Απόστολος μεταφράζει το Ελοχήμ όχι άγγελοι με σώματα, όχι φωτεινοί υπηρέτες του Θεού, αλλά το μεταφράζει με τη λέξη Θεός. Να πούμε έτσι κανένα χωρί ακόμη. Ο Θεός λέει κατά την 7η ημέρα
κατέπαυσαν από πάντων των έργων του. Μάλιστα. Ο Θεός. Και άλλα χωρία, πάρα πολλά χωρία. Άρα, Ελοχήμ, που δείχνουν, που είναι Ελοχήμ στα εβραϊκά και στα ελληνικά είναι κατέπαυσαν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού. Ελοχήμ, ο Ελοχήμ. Ο Κύριος. Ποιος ο λόγος πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, έτσι ανακυκλώνεται, γιατί δεν είναι μόνο οι σημερινές απόψεις του κ. Γιακόπουλου, αλλά βλέπουμε και στο παρελθόν, πολλοί ανακυκλώνουν αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, σαν καινή γνώση. Ανά αιώνες βλέπουμε, έχουμε γνωρίσει αιρεσιάρχες, αρχιερεσιάρχες, έχουν καταδικαστεί από την Εκκλησία, αλλά πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό, στρεβλώνοντας πλέον και αλλοιώνοντας την αλήθεια. Προφητεύτηκε και αυτό. Μάλιστα. Και η επαλήθευση της προφητείας δείχνει τη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής φυσικά. Λοιπόν, τι είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί στη Μίλητο που κάλεσε ιερατικό συνέδριο, θα λέγαμε σήμερα, τους επιμένες της Εκκλησίας της Εφέσου. Τι είπε? Ήρθα εγώ, λέει, μετά από μένα θα εισβάλλουν λίγοι και βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και από σας, λέει, τους κληρικούς, αναστήσονται άντρες λαλούντες διεστραμμένα. Το προφήτευσε. Και επίσης προφητεύει η Καινή Διαθήκη ότι ο Απόστολος Παύλος στους χάτους καιρούς θα γίνει αποστασία μεγάλη και οι πιστοί θα είναι λίγοι. Γιατί η υπερηφάνεια και ο εγωισμός θα είναι πολύ πολύ μεγάλος. Εκεί αναφέρεται και έτσι... Πολύ πολύ μεγάλος. Να ρωτήσω κάτι. Εκεί αναφέρεται και έτσι ερμηνεύεται ερχόμενος ο Υιός του ανθρώπου αν θα ευρύσει την πίστη. Ναι. Μάλιστα. Το λέει. Την έβρεση πίστεως ο Χριστός κατά τη Δευτέρα Παρουσία την θέτει προβληματικά. Γιατί και ναούς θα βρει και αρχιερείς θα βρει, αλλά την πίστη λέει, ο Υιός του ανθρώπου κατά τη Δευτέρα Παρουσία, άρα θα έβρει την πίστη. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται σημαίνει ότι η πίστη θα είναι σε πολύ λίγους ανθρώπους. Να κοιτάξουμε να είμαστε από τους λίγους, γιατί δεν αντέχουμε στην κόλαση. Όσοι αντέχουν στην κόλαση, ας πάρουμε τους διαβόλους. Και να πάμε σε κάτι άλλο. Και το λέω πολλές φορές, δεν ξέρω και σας συμφωνείτε, λόγω εμπειριών. Ότι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες, ναι, είτε πιστεύουν στην ανθρώπινη ομολογία και εμπειρία, είτε όχι, κάποτε λέω εξ ανάγκης θα τους γνωρίσουν. Και αλίμονο όταν τους γνωρίσουν κάτω από τις συνθήκες που θα τους γνωρίσουν. Όταν πεθάνουν. όταν πεθάνουν θα πιστέψουν όλοι. και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, λέει. Μάλιστα. Επειδή έχουμε ένα συνοθήλευμα αιρέσεων, πλανών που διαιωνίζουν και επιτείνουν τη σύγχυση, πάω σε ένα άλλο εξίσου θέμα. Γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Γιακόπουλος που απαντήσαμε. Είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να πούν ότι υπήρχαν προαδαμίοι άνθρωποι, καταγόμαστε από τους πυθίκους και προσπαθούν να παντρέψουν χριστιανισμό, επιστήμη. Εξελικτική θεωρία. Και λέω, είναι ο άνθρωπος προϊόν εξέλιξης, κύριε Σεντρόπουλε, ή είναι προϊόν θεοπλασίας της τριαδικής θεότητος? Είμαι σαφής. Και εγώ θα είμαι και σαφής. Θέλω μια απάντηση σε αυτούς, γιατί το παίζουν και χριστιανοί και ότι ακολουθούν σύνομα, σύνομα το πνεύμα της Εκκλησίας. Και εγώ θα είμαι σαφής. Μ' αρέσει η σαφήνεια και δεν μ' αρέσει η ασάφεια. Και επίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και πάσαν ψυχήν ζώσαν. Ψυχήν ζώων. Και πάσαν ψυχήν ζώων, ζωή εννοεί. Ζώων ερπετών τα οποία εξήγαγε τα ύδατα τα καταγένει αυτών. Τα έκανε καταγένει, κατά είδος. Δεν έκανε ένα είδος για να εξελιχθεί σε πολλά είδη, εξέλιξη των ειδών, τα έκαμε εξ αρχής καταγένεια αυτών.
και παν πτερωτών κατά γένος. Και είδε ο Θεός ότι καλά και ευλόγησε και λοιπά. Λοιπόν, όλα ο Θεός τα έκανε κατά γένος και καθομοιότητα. Άρα δεν ήταν κάποια άλλα είδη και εξελίχθηκαν σε άλλα είδη όπως διατείνονται κάποιοι. Μάλιστα. Και λέει και για τα φυτά επίσης είδη κατά γένος. Αναφέρονται εκεί λοιπόν στο κατ' εικόνα και καθομοίωση ότι ο άνθρωπος είχε μόνο το κατ' εικόνα και το οποίο κατ' εικόνα το πήρε από προαδαμιαίο άνθρωπο και σε αυτό το προαδαμιαίο άνθρωπο εναπόθεσε και το καθομοίωση, δηλαδή το πνεύμα το οποίο εμφύσισε ο Θεός. Αυτή είναι η πλάνη. Να συμπληρώσω λέει και για τα φυτά ότι τα έκανε κατά γένος και κατά είδος και καθομοιότητα και σε κάθε φυτό στον καρπό μέσα έβαλε σπέρμα ώστε να παράγεται το ίδιο είδος, το ίδιο γένος. Σαφέστατα. Άρα δεν αναφερόμαστε μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για όλα τα είδη και λέει, τα γένη. Λέει ο Απόστολος κάπου, προειδία η Γραφή, προειδούσε η Γραφή. Επειδή η Γραφή, λοιπόν, προείδει ότι θα υπάρχουν εξελικτικοί, γι' αυτό το τονίζει αυτό. Μάλιστα. Και τα ζώα και τα φυτά τα έκαμε εξ αρχής κατά γένος, κατά είδος. Τελείωσε. Όχι ένα είδος που να εξελιχθεί σε πολλά είδη. Γιατί τώρα αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα. Διότι... Από τον προαδαμιαίο, δηλαδή τον πίθηκο βασικά. Λοιπόν, εντάξει. Γιατί δεν ήταν άνθρωπος. Άνθρωπος είναι ο συγκεκριμένος ναι. όρος. Δηλαδή γιατί, και κατοικό να γίνει καθόλου. Γιατί υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Μάλιστα. Για πέστε μου. Να πούμε τον βαθύτερο λόγο. Βεβαίως. Έχει σημασία. Εάν ο άνθρωπος είναι ζώων, γαϊδούρι, μουλάρι, ξέρω εγώ, άλογο. Δεν έχει καταλογισμό ηθικό των πραξιών του. Δεν μπορούμε να πούμε για ένα γαϊδούρι ότι είναι αμαρτωλό. Δεν μπορούμε να πούμε για ένα βόδι ότι είναι αμαρτωλό. Δεν μπορούμε να πούμε για ένα λύκο που τρώει τα πρόβατα ότι αμαρτάνει. Τα ζώα δεν έχουν ηθικό καταλογισμό των πράξεων. Όσοι λένε ότι κατάγονται από τον πίθηκο του λένε να δικαιολογήσει τις πορνίες, τις μυσυχίες, τις ασέλιγες και όλα τα αμαρτήματά τους, διότι αν είναι ζώα δεν μπορούμε να τα κατηγορούμε. Τα ζώα δεν τα κατηγορούμε ως αμαρτωλά. Να δικαιολογήσουν τα πάθη τους. Και την ασυνειδησία και την πόρωση που επέρχεται μετά την πράξη όλων αυτών λέτε. Τίποτα δεν έχουν συνείδηση αυτοί αφού είναι ζώα, τα ζώα δεν έχουν συνείδηση. Και λένε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός μετά ότι πήρε το κατ' εικόνα από ένα προαδαμιαίο όν, δηλαδή τον πίθηκο, το γορίλα, δεν ξέρω, ακριβώς εκεί το προσδιορίζουν, εναπόθεσε το καθομοίωση, δηλαδή ένα χειρός ενώσεις. Ο κ. Διακόπουλος διάβασα σε ένα σημείο των βιβλίων του, λέει, ότι η Ορθοδοξία πιστεύει στην εξελικτική θεωρία. Ψέματα, λάθος. Και ότι ακούστε το τραγικό, ότι ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει. Έβαλε το γενετικό κώδικα στα κύτταρά μας και πλέον πορεύεται εξελικτικά ο άνθρωπος ερήμην του Θεού. Και βέβαια έχει βάλει τον κώδικα. Λες και έχει βάλει κανένα κασετόφωνο ο Θεός. Λοιπόν, με ένα περιεχόμενο ηχητικό και παίζει. Ότι έχουμε δύο ειδών ανθρώπους. Έχουμε και ανθρώπους πρώτου Αδάμου. Αυτό υπονοήσετε. Λοιπόν. Τι λέει η Γραφή, ότι ο Κύριος επίησεν εξ ενός αίματος παν γένος ανθρώπων κατοικίνει επί πάνω το πρόσωπο της γης, από ένα αίμα. Τι λέει επίσης ο Απόστολος, ο αγιάζων ο Χριστός και οι αγιαζόμενοι, οι πιστοί, εξ ενός πάντες. Και ο Χριστός ως άνθρωπος προέρχεται από έναν, από τον Αδάμ, όπως και εμείς. Και γι' αυτό μας ονομάζει αδελφούς ως άνθρωπος, διότι και αυτός συντέκνωνε τον Αδάμ. Εξ ενός, από ένα και τον αυτόν. Λοιπόν, εξ ενός αίματος, εξ ενός ανθρώπου του Αδάμ, οι πάντες. Πάντως αξιοσημείωτη είναι η παρατήρησή σας και θέλω να μείνω λίγο, να δώσω έμφαση γιατί αυτοί που θα παρακολουθήσουν να καταλάβουν τη σημασία. Δεν είναι ότι απλώς υπάρχει μια άλλη θεώρηση. Αλλά ακριβώς για να αποποιηθούν τις ευθύνες της αμαρτίας, εφόσον πλέον καταλογίζουν όσα καταλογίζουν και στο άλογο ζώο, εφόσον πλέον ο άνθρωπος δεν πλάθεται από τον Τριαδικό Θεό,
από την αρχή και κατοικώνα και καθομοίωσε, αλλά εκ των υστέρων πούμε, σαν μια μετάλλαξη. Να μάλιστα. Πούμε και να ανέβουν, παρακαλώ, να γελάσουν παρακαλώ λίγο οι ακροατέ και οι τηλεθεατέ. Ήταν σε ένα αριστοκρατικό σπίτι κάποιοι κουλτουριάριδες σε δίπλων που τρώγαν και πίναν, λοιπόν, και μεταξύ τυρού και αχλαδίου έλεγαν τις ανοησίες τους ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ήταν και ένας ιερεύς που έτυχε, ήταν συγγενής εκεί του οικοδεσπότη, ήταν συγγενής του οικοδεσπότη και τα άκουγε αυτά και εξίστατο και έθεσαν όρο. Ο καθένας θα πει κάτι για αυτή τη θεωρία ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Αυτός ο παπάς σκεπτόταν, τι να πω εγώ, λέει, αυτά είναι απαράδεκτα, δεν θα πω τίποτε. Όλοι οι άλλοι λέγανε κάτι για να δείξουν ότι κατάγονται από τον πίθηκο. Ήταν και ένας άλλος χωρικός εκεί, συγγενής εκείνου του οικοδεσπότη, που έτυχε να είναι και αυτός εκεί μεταξύ των κουλτουριάριδων στο τραπέζι. Και όταν έφτασε η σειρά του να πει και αυτός κάτι, λέει, έχω μία απορία. Τι απορία του λένε, ο μπίθικος όταν έγινε άνθρωπος, τι την έκανε την ουρά, γιατί δεν έχει ουρά ο άνθρωπος. Λοιπόν, λέει ο παπάς που ήταν δίπλα του, μα πάλεξε από την υποχρέωση, λέει, να πω, τους διέλυσε αυτός ο αγράμματος όλους. Ο μπίθηκος, λέει, όταν έγινε άνθρωπος, τι να κάνει την ώρα. Να πούμε όμως το εξής, αυτό είναι πολύ σοβαρό, που λέει ότι τον Θεό, τον άνθρωπο δεν τον δημιούργησε ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωσή του, αλλά τον δημιούργησαν αυτοί οι... Οι του φωτός, εκεί, ναι, τα Ελοχήμ και τα Νεφέλη. Οι ασώματοι άγγελοι. Μάλιστα. Αυτοί, λέει, τον δημιούργησαν κατ' εικόνα και ομοίωση δική τους. Ναι. Και ότι συνήλθαν κιόλας με τις γυναίκες, ναι, και θα το πω μετά αυτό. Αυτό απορρίπτεται. Μάλιστα. Διότι ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο τι λέει. Να τα ακούει και ο κύριος Λιακόπουλος, γιατί αυτός το είπε. Να τα ακούει βέβαια, ασφαλώς θα τα ακούσει. Μάλιστα. Αφού θα μπει σε, η εκπομπή σε διάφορα ιστολόγια θα την ακούσει. Τι λέει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην Καινή Διαθήκη που υποτίθεται ότι παραδέχεται ο κύριος Λιακόπουλος. Τι λέει στο 3ο κεφάλαιο. Με τη γλώσσα ευλογούμε το Θεό και με την ίδια γλώσσα καταρώμεθα τους κατομοίωσιν Θεού γεγονότας ανθρώπους. Με την ίδια γλώσσα ευλογούμε το Θεό και με την ίδια καταρώμεθα τους ανθρώπους οι οποίοι έγιναν, δημιουργήθηκαν κατ' εικόνα Θεού, δεν λέει κατ' εικόνα αγγέλων. Και επειδή είμαστε είναι κατ' εικόνα, καταλυτική σημασία σε αυτό. Γι' αυτό δεν γραφεί, δεν λέει πουθενά ότι είμαστε παιδιά αγγέλων. Αν μας είχαν δημιουργήσει άγγελοι, θα είμαστε παιδιά αγγέλων. Λέει ότι είμαστε τέκνα Θεού, ή και θυγατέρες Θεού, παιδιά του Θεού. Ο Χριστός είπε να παρακαλείτε τον πατέρα σας εν της ουρανής. Και δημιούργησε, λέει, καθομοίωση, το καθομοίωση και το κατοικόνα του ίδιου. Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους καθομοίωση αυτού, κατοικόνα αυτού. Δεν τον δημιούργησαν οι άγγελοι κατοικόνα δική τους και ομοίωση. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τότε πάλι οι γυναίκες, οι άγγελοι αυτοί με σώματα, εμίγησαν με γυναίκες. Το στηρίζουν. Όλες οι ιερές μπορούν να στηριχθούν στη γραφή όταν διαστρεβλώνουμε τη γραφή. Στη γέννηση, στο 6ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί στη γέννηση, στο 6ο κεφάλαιο. Ό,τι λέει, είδαν, λέει, οι ήτων του Θεού, τα στιγατέρα των ανθρώπων και επειδή ήταν όμορφες, δεν είπαν θα πάρουμε ευσεβείς. Ίσχυσε το πρώτο άρθρο, η ομορφιά. Πήραν λοιπόν αδιακρίτως, χωρίς να εξετάσαν ευσεβείς ή ασεβείς, πήραν τις όμορφες γυναίκες, λοιπόν, οι ιοί του Θεού. Και από αυτούς προήλθαν, λέει, οι γίγαντες, μεγαλώσουμε άντρες. Αλλά θέλεις ευσεβείς. Λοιπόν, δεν λέει ότι ήταν οι άγγελοι του Θεού. Είδαν
η Μπενέ Ελοχήμ, λέει το εβραϊκό, η Υιή του Θεού. Μάλιστα. Η Υιή του Θεού, παιδιά του Θεού, λέγονται ευσεβείς άνθρωποι. Και εδώ εννοεί τους απογόνους του Σιθ. Μάλιστα. Που ήταν ευσεβείς. Ήταν από την αυτή λοιπόν η ευσεβείς. Αδαμική γραμμή. Αυτοί οι ευσεβείς άντρες, λοιπόν, δεν κοίταξαν να πάνε ευσεβείς γυναίκες. Κοίταξαν να είναι όμορφες και πήραν απογόνους του Κάιν. Λοιπόν, ο Θεός θέλει ο ευσεβή να παίρνει ευσεβή. Γάμος εν Κυρίου, λέει η Κοινή Διαθήκη. Λοιπόν, αυτοί έκαναν αυτό το ατόπιμα, οι Σιθίτες. Και αυτοί λένε ότι το έκαναν οι άγγελοι και ότι έχουν σώματα. Αυτό απορρίπτεται και από την Κοινή Διαθήκη. Α, εάν το έκαναν αυτό οι άγγελοι, έπρεπε να τιμωρηθούν. Δεν τιμωρήθηκαν. Τιμωρήθηκαν, λέει, οι άνθρωποι. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου επάνω στους υιούς των ανθρώπων, διότι κατήντησαν σάρκες. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου, δεν είπε στους αγγέλους, στους ανθρώπους, διότι κατήντησαν σαρκική, σεξουαλική τύπη. Αν το είχαν πραγματοποιήσει οι άγγελοι. Έβαλα άρθρο πρώτο την ομορφιά τη σαρκική. Λοιπόν, τιμωρήθηκαν άνθρωποι, δεν τιμωρήθηκαν άγγελοι. Είστε σαφέστατες. Λοιπόν, αυτό είδε ότι κάποιοι του παρεξήγησαν το χωρίο, στήριζονται και στους κάποιους που το παρεξήγησαν. Να έρθουμε όμως και στην Κοινή Διαθήκη. Εκεί οι εχθροί του Χριστού έκαναν ένα ερώτημα, σόκιν θα λέγαμε, στο Χριστό. Του λένε, πέθανε κάποιος χωρίς να αφήσει παιδί, απόγονο. Και κατά τον νόμο πήρε ο αδερφός του τη γυναίκα για να γεννήσει παιδί που θα θεωρείται παιδί του πρώτου, του άτεκνου. Δεν απέκτησε κι αυτός παιδί. Πήρε τη γυναίκα τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος, επτά αδέρφια. Σόκελο. Του κατασκεύασαν επίτηδες. Και νόμιζα ότι θα φέρουν τον Χριστό σε δύσκολη θέση και του λένε στην Ανάσταση, στην οποία δεν πίστευαν αυτοί. Λέει στην Ανάσταση, σε ρωτάμε, είπαν στον Ιησού. Κοινούς γυναίκα θα είναι αυτή. Την είχαν 7. Στην Ανάσταση ποιος θα την έχει ως γυναίκα. Σε είπε ο Χριστός ότι αγνοείται τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Στην Ανάσταση δεν παντρεύονται και δεν ξεπαντρεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι. Οι άγγελοι δεν έχουν σώματα, δεν έχουν σαρκικές επιθυμίες. Γι' αυτό λέγονται πνεύματα. Λοιπόν, ο Ιακώβολος δημιουργεί τώρα ή ακολουθεί θεωρία σύμφωνα με την οποία υπάρχουν και άγγελοι με σώματα. Λάθος. Μετά θάνατον στην Δευτέρα Παρουσία θα είμαστε εισάγγελοι ως προς το θέμα το σαρκικό, διότι δεν θα υπάρχει φύλου εκεί. Λοιπόν, αρσενικό, θηλυκό, σεξ κλπ. Επιθυμίες σαρκικές, τίποτα. Αυτά καταργούνται. Μάλιστα. Θα είμαστε σαν άγγελοι οι οποίοι δεν έχουν τέτοια πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση και αν παρακαλώ το περιεχόμενο είναι εσφαλμένο, να με διορθώσετε. Όταν δημιουργεί ο Τριαδικός... Να διορθώσω εσένα ή το εσφαλμένο περιεχόμενο. Εμένα. Γιατί η ερώτηση και το περιεχόμενο μου είναι εσφαλμένο. Όταν ο Τριαδικός Θεός, κύριε Σωτηρόπουλε, ναι, δημιουργεί τον Αδάμ. Ναι. Ποιήσομεν. Ποιήσομεν. Άνθρωπο, κατηγόνα ή μετέρα. Επειδή ο πατήρ είναι ασχημάτιστος. Ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται εκ Πατρός και αναπαύεται στον Υιόν. Τότε η προτύπωση ήταν ο μη ενσαρκωμένος Χριστός του Αδάμ. Δηλαδή, ο Αδάμ έγινε επειδή ο Θεός ως προτύπωση ήταν ο Υιός. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, η προτύπωση εικόνας του Αδάμ ήταν εικόνα του Θεού τότε, δηλαδή του Υιού, ή είναι εσφαλμένο αυτό? Θα επαναλάβω στο ερώτημά σου συντομότερα. Εντάξει, ίσως είναι λίγο δύσκολο και η διατύπωση. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ρωτάς. Λοιπόν, ρωτάω αν πραγματικά ο Αδάμ ήταν προτύπωση της εικόνας του Κυρίου μας, του Χριστού, δηλαδή του Υιού του Θεού, πριν ακόμα ενσαρκωθεί. Και αν όντως είναι αυτό... Ο Αδάμ είναι τύπος του Χριστού. Μάλιστα. Το λέει η Κοινή Διαθήκη, το λέει ο Παύλος. Είναι ο δεύτερος Αδάμ. Ο Μεσσίας είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο νέος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, του χριστιανικού γένους. Ασφαλώς είναι ο Αδάμ
τύπος του Χριστού. Διότι ο Υιός είναι γεννημένος προφάνω τον αιώνα. Αλλά ο Αδάμ είναι τύπος του Χριστού, γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Και είπαμε προέρχεται ως άνθρωπος από τον Δαβίδ, από τον Αβραάμ. Ο Λουκάς ανεβάζει την γενεαλογία μέχρι τον Αδάμ. Μάλιστα. Παιδί του Αδάμ είναι και ο Χριστός ως άνθρωπος. Αλλά εδώ ένα άλλο πρέπει να προσέξουμε. Δηλαδή όταν στρεβλώνουν και λένε ότι είναι πίθηκος ο Αδάμ ή προέρχεται ο πίθηκο, θέλω να πω, δεν στρεβλώνουν και την εικόνα του Κυρίου μας ασφαλώς, που είναι προτύπωση εικόνα του Αδάμ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ασφαλώς στρεβλώνουν. Τα πάντα στρεβλώνουν. Οι πατέρες έχουν την εξής διατύπωση. Ο πατήρ δια του Υιού εν πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Όλα τα κάνει ο πατήρ δια του Υιού. Ο Υιός είναι το άμεσο αίτιο της δημιουργίας. Αυτός που έφτιαξε τρόπο δειλά με τα χέρια του, να μιλήσουμε ανθρωπομορφικά, το σύμπαν και τον άνθρωπο, εν πνεύματι Αγίου με τη συνεργασία Αγίου Πνεύματος. Θέλω πάρα πολλά πράγματα να σας ρωτήσω και ξέρω ότι έχω το άγχος να προλάβω. Να πάμε λίγο σε 3-4 ερωτήσεις, αλλά θέλω όσο μπορούμε, γιατί πραγματικά γίνεται τέτοια εκμετάλλευση και έχουν επιτείνει τη σύγχυση και την πλάνη και πραγματικά θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία σας όσο δυνατόν περισσότερο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι είναι ο Εβραϊκός Μεσιανισμός και πώς έχει υψέλθει στην Ορθοδοξία μας. Ο Εβραϊκός Μεσιανισμός. Παλαιά Διαθήκη διδάσκει αντιθέτως προς τις σοβινιστικές, τις σιωνιστικές αντιλήψεις ότι ο Μεσσίας θα ήταν ευλογία για όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο σύμφωνα με όσα προφήτευε η Αγία Γραφή, έκανε θαύματα σύμφωνα με όσα προφήτευε η Αγία Γραφή, έκανε θαύματα που κανείς άλλος δεν έκανε ποτέ, ήταν πρωτοφανές φαινόμενο στον Ισραήλ, απεδείκνυε και με λόγια και με έργα και με προφητείες ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά οι άρχοντες του Ισραήλ, ο Άννας ο Καϊάφας και οι άλλοι αρχιερείς και το Ιερατείο και οι πρεσβύτεροι, λοιπόν, η εταιρεία του ναού του Σολομώντος, του Ιουδαϊκού ναού, επειράχθη από τα κηρύγματα του Χριστού και επειδή έβλεπαν ότι το Χριστό τον ακολουθούν τα πλήθη, ευθόνησαν. Τους κατάλαβε ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος, λέει το Ευαγγέλιο, κατάλαβε ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν τον Ιησούν στα χέρια του να τον θανατώσει. Είδαν με τα μάτια τους, πολλοί Ιουδαίοι, την Ανάσταση του τετραημέρου Λαζάρου. Την είδαν με τα μάτια τους και αντί να μετανοήσουν, διότι ήταν διεστραμμένοι λοιπόν και κατεχόμενοι από το διάβολο, τι είπαν. Ένα από τους πιο φοβερούς λόγους που ελέγχθησαν. Να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, διότι εξαιτίας της Αναστασεώς του πολλοί ακολουθούν τον Ιησού. Απέρριψαν τον Ιησού ως Μεσσία και περιμένουν άλλον ως Μεσσία, τον Αντίχριστο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, ήλθα εγώ εν το ονόματι του Πατρός μου, απεσταλμένος του Πατρός μου, και δεν με δέχεστε. Όταν έρθει άλλος εν το ιδίο ονόματι, αυτοαπεσταλμένος και αυτοχειροτόνητος και εγωιστής, εκείνον θα τον δεχτείτε. Άρα ο Αντίχριστος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν είναι σύστημα, γιατί όχι, κάποιοι προσπαθούν να άλλη πούν, βλακή αυτή. Ναι. Και με τα τσιπάκια και με χίλια δύο ότι είναι το σφράγισμα και προσπαθούν να πούν ότι χωρίς την ενσυνείδητη και τη συγκατάθεση κάποιου μπορεί χωρίς να το αγνοεί, δηλαδή με το να το αγνοεί ο άνθρωπος να το σφραγίσουν και εκείνο να μην ξέρει τίποτα και να είναι σφραγισμένος. Όλα αυτά πλέον, ξέρετε, έχουν δημιουργήσει άλλη σύγχυση.
Το ξέρω, κύριε Κουτρουμπέλη, ότι πολλοί δυστυχώς και καθηγητέ πανεπιστημίου έκανα ανασκευή των όσων γράφει ένας καθηγητής, Γεώργιος Πατρώνος ονόματι, καθηγητής πανεπιστημίου της θεολογίας, και λέω ότι δεν υπάρχει αντίχριστος ως πρόσωπο. Λοιπόν, το ανέτρεψα με πλήθος επιχειρήματα, με σειρά άρθρων στον Ορθόδοξο τύπο. Υπάρχουν. Είναι πραγματικό πρόσωπο. Όταν έρθει άλλος εν το ιδίο ονόματι υπό Χριστός εκείνον θα τον δεχθείτε. Και ο Ιωάννης, ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Συντρούμπε. Και η Αποκάλυψη μιλάει για σατανική τριάδα. Δεν λέει τη λέξη τριάδα, αλλά αυτούς που αναφέρει είναι η σατανική τριάδα. Είναι ο δράκον, του τέστη ο Σατανάς, είναι το θηρίο του τέστη ο Αντίχριστος και είναι και ο ψευδοπροφήτης, ο υπασπιστής του Αντιχρίστου, τρεις, οι οποίοι θα ρευθούν ζωντανοί, λέει, μέσα στη λίμνη του Πυρός. Η λίμνη του Πυρός είναι η εικόνα της κολάσσος. Λοιπόν, ζωντανοί και να βασανίζονται στους απεράντους αιώνες. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή είπαμε και συμφωνήσατε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι προτύπωση της Καινής. Επειδή αναφέρεται και εκεί αποδεικνύεται ότι είχαν και γνώση οι τρεις παιδες εν καμίνο την εποχή του Ναβουχοδονόσορα του βιβλίου του νόμου, ό,τι ακριβώς έγινε το μέσα από τη συνειδητή αποστασία ή μέσα από τη συνειδητή μη προσκύνηση των κάθε τυράννων, έτσι και επί εποχής Αντιχρίστου, συνειδητά δεν θα είναι η προσκύνηση του θηρίου, κύριε Συντρόπουλο, ή θα υπαρπάξει εν αγνία του κόσμου την προσκύνηση και την ένταξη? Όχι, όχι. Εάν έρθει και σου κολλήσει το χάραγμα χωρίς να το θέλεις, όλο το σώμα σου να το σφραγίσει με το χάραγμα, εάν εσύ δεν το δέχεσαι, δεν παθαίνεις που θα πας παράδεισο. Εάν το δεχθείς το σφράγισμα, δηλαδή, με τη θέλησή σου, ναι, τότε σημαίνει, αν είσαι χριστιανός και το δεχθείς, αρνείσαι τον Ιησού ως Χριστό και ως Θεό και παραδέχεσαι ως Χριστό Μεσσία και ως Θεό τον Αντίχριστο και θα πας στην κόλαση. Άρα είναι η ενσυνείδητη άρνηση της πίστεως. Ενσυνείδητος. Και άμα σου κολλήσει εκεί με ακτίνες λέιζερ διάφορα στίγματα στο σώμα, δεν πιάνουν αυτά. Για να το δεχθώ εγώ ο ίδιος. Σας ρωτώ γιατί πολλοί λένε ότι μας έχουν βάλει τσιπάκια, αλλά δεν τα γνωρίζουμε και έχουμε σφραγιστεί και έχουμε κολλαστεί. Για τα τσιπάκια, για αν είναι κάτι που αντίκειται στην ελευθερία του ανθρώπου, στην δημοκρατία κλπ. Αυτό είναι βέβαιο. Στα πνευματικά συμφέροντα θα διαμαρτυρόμεθα. Δεν είναι όμως το σφράγισμα. Σφράγισμα που αν το δεχθούμε πάμε κόλαση. Μάλιστα. Εδώ δεχθήκαμε ταυτότητα που δεν αναγράφει το θρήσκευμα, διότι έτσι το ήθελαν οι Εβραίοι. Το εβραϊκό αμερικανικό λόμπι, όπως μου έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος ο Μακαριστός ο Χριστόδουλος. Λοιπόν, επειδή δεν εγγράφουν ταυτότητάς μας το Ορθόδοξο, σημαίνει ότι αρνηθήκαμε τον Χριστό? Εμείς το θέλαμε να γραφεί. Θα πάμε στην κόλαση. Οι πρώτοι χριστιανοί κυκλοφορούσαν νομίσματα ρωμαϊκά που είχαν πάνω την εικόνα του Αυτοκράτορος. Ο δε Αυτοκράτορ είχε θεοποιηθεί, θεωρείται ο Θεός. Δεν έλεγαν οι χριστιανοί, δεν ήταν νοσηροί τύποι να πούνε που έχει την εικόνα του Αυτοκράτορος και Αυτοκράτορος είναι Θεός, δεν δεχόμαστε το νόμισμα. Το παίρναν το νόμισμα, διότι πώς αλλιώς θα συναλλάσσονταν, πώς θα ψώνιζαν, πώς θα πουλούσαν κλπ. Πώς θα ζούσαν. Όταν όμως τους έλεγαν να πούνε Κύριος Νέρων, το Κύριος σημαίνει Θεός. Πέσε Κύριος Νέρων, Κύριος Ιησούς Χριστός έλεγαν, όχι Κύριος Νέρων. Μάλιστα. Όταν τους έλεγαν, ρίξε λίγο θυμία μας στο βωμό του Αυτοκράτορος, που ήταν θεοποιημένος, είπε ο Αυτοκράτορος, όχι. Προτιμούσαν το θάνατο παρά να δείξουν ότι λατρεύουν τον Αυτοκράτορα. Κύριε Συντρόπουλε, επειδή με ειδοποιεί ο οικονολέπτης, έχουμε 3 λεπτά με 4 το πολύ και θέλω να προλάβω και την πιο κρίσιμη ερώτηση, είχα κι άλλες βέβαια, αλλά αν μας επιτρέψει ο Θεός, ενδεχομένως να ξανακάνουμε και μια άλλη εκπομπή και εδώ στο
κανάλι των πατρών που δουλεύω και στο. Ο κύριος Γιακόπουλος, όπως είδα, ναι, με μερικές ματιές που έριξα σε βιβλία του, έχει πάρα πολλές πλάνες. Έφρυξα από το πλήθος των πλανών και θα χρειαστούν και άλλες εκπομπές. Θα μας δοθεί και άλλες εκπομπές. Αν και νομίζω δώσαμε πλέον. Για να βοηθήσουμε ανθρώπους, γιατί τον ακούν πάρα πολύ. Μιλάει από το κανάλι. Κανάλια. Από τα κανάλια. Τον ακούν πάρα πολύ. Και πάλι να τον παρακαλέσεις να έρθει να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, εάν έχει επιχειρήματα, να τα ακούσουμε. Και κάτι τελευταίο, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο. Δυστυχώς, η μεγαλύτερη αίρεση είναι η παναίρεση του οικουμενισμού, του θρησκευτικού συγκριτισμού. Παναίρεση και πανθρησκεία. Μάλιστα. Και δεν έχουμε μόνο αυτό, δηλαδή πλέον και συλλήτρουγα με ετερόδοξους και με αλλόθρησκους, αλλά έχουμε πλέον και κάποιους που προσπαθούν τώρα μέσα από την νεοπατερική θεολογία και δασκαλία να αλλάξουν την παραδοσιακή. Την νεοπατερική, αντιπατερική και μεταπατερική. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, έτσι, ένα μήνυμα σύντομο. Είναι ο καιρός της αποστασίας. Η μεγαλύτερη εχθρική κίνηση προς την πίστη είναι αυτό που λέγεται οικουμενισμός. Είναι πανέρεση, έτσι. Είναι πανέρεσης, εγκρίνει τις αιρέσεις ως εκκλησίες, ενώ ο Χριστός μία εκκλησία ίδρυσε, τι είπε στον Πέτρο, θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Μία πίμνη, ένα σώμα λαιαλού κλπ. Λοιπόν, και ένα βάπτισμα. Οι οικουμενιστές δέχονται και τις αιρέσεις ως εκκλησίες, αιρετικές κοινότητες, δέχονται και τα βαπτίσματα των ετεροδόξων, δέχονται και απορρίπτουν τους πατέρες της Εκκλησίας, το Χρυσόστομο, το Βασίλειο, το Φώτιο, τον Μάρκο τον Ευγενικό, ξέρω, Κοσμάτων, τον Λότο, τον Γρηγόριο, τον Παλαμά, συλλήβδει τους πατέρες και τι λένε, ότι οι πατέρες δεν απέτυχαν στην εποχή τους, δεν είχαν αγάπη, ήταν φανατικοί, ήταν φονταμενταλιστές. Λένε τρελά πράγματα, ασεβέστατα πράγματα και απέτυχαν. Και έρχονται αυτοί τώρα να επιτύχουν με την αγάπη δίθεν τη μεγάλη που έχουν, με την οποία αφορίζουν και Ορθοδόξους, καθελούν και Ορθοδόξους. Ποια αγάπη έχουν αυτοί, κοροϊδεύουν, αγάπη απάντη. Προτάσουν την αγαπολογία. Έρχονται αυτοί λέει να επιτύχουν στο χριστιανισμό και λοιπά. Προχωράνε δε εκεί που δεν προχώρησαν άλλοι αιρετικοί. Γι' αυτό είπα ότι είναι η χειρότερη κίνηση εναντίον της πίστεως που δεν υπήρξε στους άλλους αιώνες. Γεννήθηκε στον 20ο αιώνα και υπάρχει και σήμερα στον 21ο. Μάλιστα. Πού προχωρούν. Εγκρίνουν και τις άλλες θρησκείες και λένε ότι οι άλλες θρησκείες τον ίδιο Θεό λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο. Είναι δρόμικο. Αν ο Αλλάχ είναι ο ίδιος Θεός, αν ο Βούδας είναι Θεός, τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε. Τον ίδιο Θεό λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο και οι άλλες θρησκείες, φοβερό. Είναι δρόμοι σωτηρίας, σώζουν, ενώ η Γραφή λέει μόνο ο Χριστός σώζει. Κύριε Σαντζόπουλα, κάνω ένα επίλογο γιατί ήδη με έχουν τοπίσει ότι είναι ελάχιστα τα λεφτά που απομένουν. Εγώ να πω ότι είναι ευλογία Κυρίου που σήμερα πραγματικά. Όχι, να πω και κάτι. Παρακαλώ. Θα το πω. Να το ακούσει εδώ όλος ο κόσμος. Αυτός ο οποίος είναι αρχιοικουμενιστής και αρχιπροδότης της πίστεως είναι αυτός που είναι στο φανάρι. Μάλιστα. Στο εσβεσμένο φανάρι. Εγώ να πω σήμερα την ευλογία Κυρίου εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Μήλωνα στην έξω Αγιά που πραγματικά εδώ στο κέντρο νεότητος φιλοξενούμεθα και που νομίζω ότι με την παρουσία του κυρίου Νίκου Σωτηρόπουλου, του μεγαλύτερου αντιρατικού θεολόγου των τελευταίων 60 χρόνων, που νομίζω. Μίλες τέτοια λόγια, μίλες τέτοια λόγια. Και εύχομαι Θεό να σας δίνει χρόνια, γιατί σας είπα, χωρίς υπερβολή, είστε ο Απόστολος Παύλος του αιώνα, διότι οι φωνές πλέον, είτε από σκοπιμότητα, είτε από δειλία, είτε γιατί έχουν πλέον ενταχθεί σε αλλότερους δρόμους, δεν ομιλούν και δεν κηρύττουν το Λόγο του Θεού όπως ακριβώς μας έχει παραδοθεί, γιατί η αλήθεια είναι παραδεδομένη. Εγώ να ευχηθώ πραγματικά
ο Θεός να παρατείνει χρονικά τη ζωή σας, γιατί γνωρίζω ότι με δανεικό χρόνο ζείτε. Εγώ κύριε, ευχαριστώ. Εγώ ακούτε πέρασα μια πολύ μεγάλη περιπέτεια στη ζωή μου. Ιατρικός ήμουν καταδικασμένος σε θάνατο, αλλά ο Θεός μου έδωκε παράταση, ανέβαλε το ταξίδι του για την αιωνιότητα. Έδωκε παράταση, σου λέει, ας τον αφήσουμε. Πρώτον, μήπως γίνει καλός, και δεύτερον, να πολεμήσει τις αιρέσεις. Και πάλι ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Νίκο Σωτηρόπουλο, που νομίζω ότι τα φωτισμένα λόγια του θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματά σας.